Εμείς σαν ΚΚΕ λέμε να αποσυρθεί και το νομοσχέδιο και οι μελέτες. Γιατί και οι δύο γίνονται με τη λογική, για να ενισχύσουν τη λογική της ανταποδοτικότητας. Μία αντιδραστική έννοια η οποία σαρώνει συντάξεις, όρια ηλικίας, ασφαλιστικά δικαιώματα και παροχές των ιδιωτών εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε από μία συνάντηση των φορέων. Βέβαια η κυβέρνηση επιδίωξε στην ακρόαση των φορέων να υπάρχει παρουσία αυτών που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, οι φορείς δηλαδή, για να υπηρετήσει το αφήγημά της ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι διαφορετικό, είναι καλύτερο, δεν επιβαρύνει, δεν μειώνει συντάξεις, δίνει αυξήσεις και όσα άλλα λέτε για να διανθίσετε με έβυχες λέξεις και έννοιες το αντιασφαλιστικό έκτρωμα. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί φορείς, ακόμη και αυτοί που σας στηρίζουν, έθεσαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν όσους εκπροσωπούν και αφορούν οι ανατροπές από τους αντιασφαλιστικούς νόμους, τις οποίες το νομοσχέδιο Βρούτσι Κατρούκαλου τις θεωρεί νόμιμες, αφού τις ενσωματώνει όλες στο όνομα της βιωσιμότητας, όπως αυτοί την εννοούν το κεφάλαιο, οι εκπρόσωποι τους και οι κυβερνήσεις τους. Και τι εννοεί η βιωσιμότητα ο ΣΕΒ για παράδειγμα, που μεγάλη πρόκληση, με μεγάλη πρόκληση ήρθε εδώ να μας τα πει. Λέει ότι οι δομικές παθογένειες του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί η χρεοκοπία και η κρίση. Μα δεν τρέπονται λιγάκι. 200 δισεκατομμύρια φάγανε. Αυτοί τα φάγανε. Θα μπορούσε τώρα πράγματι το ασφαλιστικό σύστημα να έχει αποθεματικά τέτοια που να δίνει συντάξεις ικανοποιητικές σε όλους. Τα έφαγα λοιπόν και έρχονται εδώ και μας λένε ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Να ανατρέψουμε τα πάντα. Να δίνουμε συντάξεις πείνας. Ποιος ο ΣΕΒ που τους υπηρετείτε μια χαρά, όλοι σας. Γιατί όλες οι ανατροπές που έγιναν μέχρι τώρα, αυτόν τα αιτήματα ικανοποιούσαν. Για να απαλλαγούν από τις εισφορές, να μένει χρήμα στον κρατικό προϋπολογισμό με μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για τη συντάξη και την ασφάλιση, για να το αρπάζουν με δάνεια και το χρέος να φορτώνεται στο λαό. Αυτοί λοιπόν χωρίς εδώ, χωρίς ντροπή, ήρθαν να μας βγουν και από πάνω που λέει ο λαός μας. Ντροπή λοιπόν για όλους αυτούς που παίζουν με τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Ήταν σήμερα πολλοί φορείς. Σας έχουν στείλει και εσάς διάφορα υπομνήματα. Τώρα η Ιωνική, για παράδειγμα, η συνταξιούχη της Ιωνικής, για τον τρόπο επανεπολογισμού. Διαμαρτύρονται ότι τους κλέβεται. Το ΤΑΠΛΙΤΑΤ, το ΛΕΠΕΤΕ, το ΕΤΑΤ, οι μεταφραστές που δεν τους ασφαλίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει κατακαιρθεί στο Υπουργείο Εργασίας και δεν έχετε λύσει το θέμα. Και είναι ανασφάλισος ο κόσμος. Η Οδοντιατική Ομοσπονδία 5 τροπολογίες σας καταθέτει. Γιατί λέει ότι δεν τους ικανοποιεί το νομοσχέδιό σας. Η Ένωση Αποστράτων. Εδώ πολλοί στέλνουν μηνύματα και λέει ότι τα 100 ένσημα και είναι έτσι, σωστό είναι. Που απαιτούνται και για κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία δεν μπορούν να τα βρουν. Γιατί η ανεργία ήταν στο πάνω από 1 εκατομμύριο και ο κόσμος δεν μπορεί να βρει τα 100 ένσημα. Κι όμως κοφεύεται. Οι τρίτεκνοι έχουν ένα κείμενο που σας λέει τι πρέπει να κάνετε για να βοηθεί το δημογραφικό. Εσείς όμως το αξιοποιείτε το δημογραφικό για να αυξήσετε τα όρια ηλικίας. Ενεργός γύρανση λέει. Και μάλιστα με ικανοποιητικό τρόπο, με ενθουσιασμό, ο εισηγητής της πλειοψηφίας εδώ λέει: είναι καλό πράγμα εδώ. Μειώνουμε το πέναλτι στους συνταξιούχους να δουλεύουν όλοι. Να δουλεύουν. Και υποκριτικά λέτε ότι ενδιαφέρεστε για τα παιδιά μας που μεταναστεύουν, για την ανεργία που μπαίνουν στην παραγωγή 30 χρονών και βάλε. Είναι ντροπή σας αυτό. Ντροπή σας. Θα τα πούμε, ναι. Έχουν λοιπόν εδώ επίσης άλλοι για τα βαρέα καθηγηνά, οι συνταξιούχοι της Εθνικής, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, που σας λέει κανονικά εδώ ότι υπάρχουν 15.000 συνταξιούχοι ενεργοί, πώς το λένε, δικηγόροι, οι οποίοι είναι, πώς το λένε, είναι χωρίς αποδοχές. Οι μετανάστες, ομογενείς,
Οι άλλοι μετανάστες που δουλεύουν εδώ. Κάναμε και ερώτηση. Και εδώ έβγαλε από μέσα του Χρυσαυγίτη ο κύριος Βρούτσης και λέει: θα δίνουμε συντάξεις στους μετανάστες. Συντάξεις για Έλληνες, είπε. Στην ερώτηση που κάναμε. Που είναι εδώ νόμιμοι, φορολογούνται, πληρώνουν εισφορές. Και λέει: δεν θα παίρνετε τη σύνταξη που παίρνει ο άλλος που είναι δίπλα του. Όλοι αυτοί λοιπόν σας έχουν καταθέσει εδώ αιτήματα. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το νομοσχέδιό σας είναι σε μία γραμμή όπου διατηρεί τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, διατηρεί τις διατάξεις του νόμου Λοβέρδου Κουτρουμάνη, διατηρεί τις διατάξεις Βρούτσι, διατηρεί τις διατάξεις όλες αυτές της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και τις προηγούμενες από το 1992 με τη συνθήκη του Μάστρικτ και τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις, το ασφαλιστικό, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην πολιτική σας και υπηρετούν βέβαια αυτή την γραμμή που έχετε χαράξει για να αφήσετε νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες της ασφάλισης. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους συνταξιούχους όλης της χώρας και τους λέμε ότι τα θύματα και αυτού του νομοσχεδίου είστε εσείς, είμαστε εμείς, είμαστε όλοι. Το ρυφηφί συνεχίζεται. Η κλοπή δεν έχει τέλος. Ζητάνε από τους συνταξιούχους να ξεχάσουν τους σκόπους μιας ζωής. Να διαγράψουν όσα τους κλέψατε. Σα είπατε ψέματα, το μαύρο το παρουσιάσετε σαν άσπρο. Σύντομα, όλοι οι συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν τα ψέματά σας. Τα ακούν όλη αυτή την περίοδο. Τι έτσι είπατε, γιατί θέλετε να τους κρατήσετε μακριά από τους αγώνες, από τη διεκδίκηση, θέλετε να καλλιεργήσετε κλίμα αναμονής ότι κάτι καλύτερο μπορεί να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, ότι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, για να περάσουν, να περάσει πιο εύκολα αυτό το έκτρωμα με λιγότερες αντιδράσεις. Το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, νομοποιεί όλες τις περικοπές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Και είπαμε χθες ακριβώς ποιες είναι οι περικοπές. Να τις ξαναπούμε. Το 2010 με τους νόμους Λοβέρδου Κουντρουμάνη είχαμε 20 δις ευρώ, οι οποίες κόπηκαν από τους συνταξιούχους. Το 2012 με υπουργούς Κουντρουμάνη Βρούτσι είχαμε 35 δις, συν 26 δις στο κούρεμα. 61 δις ευρώ είναι του κυρίου Βρούτσι, του σημερινού Υπουργού Εργασίας. Το 2016 είχαμε 16 δις απώλειες, επίσης περικοπές από τον νόμο Κατρούγκαλου. Και τώρα τα 8 δις ευρώ που είναι μέχρι το τέλος του 22, πάλι με τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος τις ενσωματώνει μέσα στις περικοπές του νομοσχεδίου. Τι κάνει λοιπόν το νομοσχέδιο πέρα από αυτό? Κύριοι, διατηρείτε τα 345 σαν κατώτερη σύνταξη, ναι ή όχι? Ήταν η κατώτερη σύνταξη 492 ευρώ συν 230 το ΕΚΑΣ, δηλαδή 712 ευρώ. Ήταν τόσο, ναι ή όχι? Ήταν τόσο. Τώρα πόσο είναι? Είναι 345 συν 58 ευρώ η αναπληρωματική, η ανταποδοτική σύνταξη, 403 ευρώ. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή? 300 ευρώ μείον η σύνταξη του χαμηλού συνταξιούχου, η κατώτερη. Αυτό είναι, αυτά είναι τα έργα σας. Αυτά είναι τα έργα σας, όλων σας. Ο συνταξιούχος δηλαδή σήμερα ζει με 303 ευρώ λιγότερα το μήνα από ό,τι ζούσε το 2009. Εσείς αυτό λοιπόν το θεωρούτε ότι είναι μόνιμο και ότι οι μειώσεις θα είναι ακόμα περισσότερες στο επόμενο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία οριόταν για την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Τι κάνει τώρα, δεν ενσωματώνει την κατάργηση του ΕΚΑΣ? 400.000 χάμηλοι συνταξιούχοι που έπαιρναν αυτό το ποσό που έλεγα προηγουμένως, εσείς το διατηρείτε κομμένο και λέτε ξεχάστε το. Διατηρείτε το πάγωμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων μέχρι το 2023, ναι ή όχι? Ποιον κοροϊδεύετε λοιπόν ότι θα πάρουν αυξήσεις? Προβλέπετε στον προϋπολογισμό που ψηφίσατε 220 εκατομμύρια λιγότερα για τις συντάξεις, ναι ή όχι? Σε ποιο λέτε ψέματα ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις? Επίσης, για τους υπερήλικες, αυτούς που έπρεπε να ήταν χωρίς σύνταξη, κάνατε, αυστηροποιήσατε τους όρους για τη χορήγηση του επιδόματος με τα εκμαρτά εισοδήματα κτλ.
Με αποτέλεσμα αυτός να έχει ένα καλύβι, να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξή του και να ζήσει. Το τούβλο δεν τρώγεται, είναι γνωστό. Επίσης, μειώσατε, εδώ υπάρχει πρόωρη σύνταξη και φόρου ζωής ο άλλος μέχρι 30% θα παίρνει μειωμένη σύνταξη. Θεσπίσατε την εισφορά αλληλεγγύης και την παραπέρα αύξηση που αυτή έχει χαρακτηριστεί αντισταγματική. Αντισταγματική. Και όμως εδώ συνεχίζετε και αρνείστε να υλοποιήσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υλοποιείτε μερικές. Νομοποιείτε τις περικοπές, όπως είπα προηγουμένως, όλες, όλες. Τι κάνετε, επιστρέφετε, αξιοποιείτε το 0,5% το νόμο για την 13η σύνταξη, επί του ΑΕΠ, που έδινε 500 ευρώ. Αυτός που είχε 500 ευρώ σύνταξη, έπαιρνε 500 ευρώ, μία σύνταξη ακόμα, δηλαδή, 13η σύνταξη. Την κόβετε τώρα, ναι ή όχι? Κόβεται αυτή τη μία σύνταξη σε αυτό το χαμηλασυντοξίουχο, ναι ή όχι? Την κόβεται, κύριε. Την κόβεται. Αυτό λέει το νομοσχέδιό σας. Λέτε ότι αυξάνουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Για πέστε μου, ποιος έχει 40 χρόνια σήμερα? Ποιος έχει πάνω από 30 χρόνια? Όταν εσείς εδώ θεσπίσατε, νομοθετήσατε τη μερική απασχόληση, την τετράωρη εργασία, την σύμβαση μιας μέρας, τη σύμβαση λίγων ωρών, όταν όλα αυτά εσείς τα νομοθετήσατε, πέστε μας, εσείς σαν αλχημιστές που είστε, πώς θα έχουν 9.000 ημέρες ασφάλισης όλοι αυτοί που ζουν, που δουλεύουν με αυτούς τους όρους? Μπορείτε να τους πείτε πώς θα τα μαζέψουν? Όταν το χρόνο ανεργίας αρνείστε να τον θεωρείτε συντάξιμο χρόνο, προκειμένου πράγματι και να πληρώσουν ποιος? Ο ΣΕΒ εδώ που τα αρπάζει. Να πληρώσουν οι επιχειρηματίες. Γιατί αυτοί έχουν άνεργους. Και το σύστημά σας βέβαια που και εσείς το στηρίζετε. 1.000.000 τόσοι χιλιάδες επιπλέον, είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΑΕΛ, που αυξάνεται η ανεργία. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα που δεν μπορείτε, κύριε, να τα περάσετε έτσι. Δεν μπορείτε να τα κρύψετε από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Λέτε για τα ποσοστά, για την σύνταξη που λέτε για αυτούς που είχαν κύριοι και επικουρικοί πάνω από 1.300 ευρώ. Σας είπαμε και εχθές. 51.000 συνταξιούχοι τέτοιοι θα πάρουν αύξηση από ένα λεπτό μέχρι ένα ευρώ. Και κάτι θα πάρουν κάποιο ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πόσους αφορά λοιπόν από τους 2.000, από το 1.600.000 συνταξιούχους, πόσους αφορά αυτή η αύξηση της σύνταξης? 300.000 κόσμου. Εσείς λέτε 1.000.000. Εδώ είναι και θα πληρώσετε τα ψέματά σας. Τσακίζετε το ΕΘΑΠΑΞ. Μέχρι και 80%. Είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ότι έχει κοπεί το ΕΘΑΠΑΞ των εργαζομένων. Κάνετε, λέει, ένα νέο σύστημα υπολογισμού των ΕΘΑΠΑΞ, όπου θα είναι δίκαιο και θα δίνει τα ΕΘΑΠΑΞ αυτά που πλήρωσαν τα διεργαζόμενοι ήδη. Και αρνείστε τώρα, ή μάλλον και αυτά τα τσεπώνετε για να καλύψετε άλλες τρύπες. Κοιτάξτε, η ξενοδοχοϊπάλη, για παράδειγμα, εδώ που λέτε ο τουρισμός είναι σαν ανάπτυξη, συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομία της χώρας, είναι η ατμομηχανή κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν που όταν ασπίζουν τα μαλλιά τους, τους λένε δεν είσαι αποδεκτός σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας. Όταν κάνουν ρητίδες, ιδιαίτερα οι γυναίκες, δεν τις παίρνουν στη δουλειά. Είχαν την 20ετία στο ΕΦΑΠΑΞ. Και έπαιρναν το ΕΦΑΠΑΞ στα 20 χρόνια δουλειάς. Το κατάργησε λοιπόν ο Κατούργαλος, το συνεχίζετε εσείς και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Ποιος είναι αυτός που τους αφήνει μετά τα 20 χρόνια στα αζήτητα? Γιατί πρέπει να αλλάξουν δουλειά μετά. Πρέπει να φύγουν από την Κρήτη και να πάνε στη Βόρεια Ελλάδα στα φρούτα, εποχικά, αφού δεν τους παίρνουν στα ξενοδοχεία.
Τι κάνετε λοιπόν, επανομοποιείτε τον επανυπολογισμό των παλιών συντάξεων, επαναθεσπίζετε την προσωπική διαφορά και θεωρείτε νόμιμες τις περικοπές από το 2012 που αυτές οι περικοπές έχουν χαρακτηριστεί, έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Δεν έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Γιατί λοιπόν εσείς τις επανομοθετείτε. Επίσης, διατηρείτε τον διαχωρισμό της σύνταξης. Αυτό το κόλπο, τον γκρόσο κόλπο που έχει γίνει τώρα, η σύνταξη αυτή σε εθνική και ανταποδοτική. Για να μπορέσετε να καταργήσετε την κατώτερη σύνταξη, αυτή που διεκδίκησε και κατέκτησε η εργατική τάξη τόσα χρόνια με σκληρούς αγώνες και αίμα, και λέτε την εθνική θα εγγυάται το κράτος προς το παρόν. Τα 345 ευρώ για την κατώτερη σύνταξη. Γιατί για αυτή μιλάμε, αυτή θα είναι η βάση. Αυτή δεν γίνεται το κράτος. Για πόσο, τι λένε τα μνημόνια, τι λένε οι δεσμεύσεις σας, αν τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν, και αυτό θα μειωθεί. Αφήνεται ανοιχτό λοιπόν εδώ το δρόμο, έτσι ώστε να καταργήσετε, να απαλλαγεί και το κράτος από αυτή την υποχρέωση να συμμετέχει στην κοινωνική ασφάλιση. Το ίδιο βέβαια, και ανταποδοτική είπα και προηγουμένως ότι είναι μια αντιδραστική έννοια την οποία βέβαια οι εργαζόμενοι τη βάζουν απέναντι όπως και εσάς. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε και λέω ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν αφήνει κανέναν απ' έξω, ούτε τους τη μεσαία τάξη όπως λέτε τους αυταπασχολούμενους και τους υπόλοιπους, από αυτούς πάλι κάποιοι μπορεί να ευνοηθούν. Και θα ευνοηθούν αυτοί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα έχουν 30 χρόνια, 40. Θα ευνοηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν να έχουν 30-40, όχι όλοι βέβαια, γιατί πάρα πολλοί δεν θα μπορούν να πληρωθούν, να πληρώσουν τις φορές τους. Θα ευνοηθούν ένα μικρό κομμάτι, όπως είπαμε, που μπορεί πράγματι να συμπληρώνει τόσα χρόνια, συντάξιμα χρόνια στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι θα πληρώσουν το μάρμαρο αυτών των επιλογών που κάνει και η σημερινή κυβέρνηση, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε ότι βρίσκει παρόλα τα λόγια εδώ, βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη όλων εσάς που λέτε ότι επαγγελματικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση, τέρμα η υποχρεωτική η δημόσια αναλογική, τέρμα ο κοινωνικός χαρακτήρας, γιατί όλοι αυτή τη λογική υπηρετείτε. Και οι εργαζόμενοι, όπως με τον νόμο Κατρούγκαλου βγήκαν στον δρόμο με δεκάδες κινητοποιήσεις, να ξέρετε, αυτό σας περιμένει και εσάς. Ο αγώνας δεν θα σταματήσει, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι θα είναι κάθε μέρα στον δρόμο για να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Και τους ανήκουν όλα, κύριοι. Γιατί τα πάντα, τον πλούτο το δημιουργεί η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί τους, οι αυταπασχολούμενοι και όλοι οι υπόλοιποι. Και όχι τα παράσιτα που ήταν σήμερα εδώ να μας πούνε ότι θα πρέπει να τους δώσουμε τα πάντα.